και να έρθει η Μαρία Εμπουρνιά στο στούντιο να δούμε την άλλη ιστορία με την απαγωγή επί δύο μήνες του Κυπαρίσι. Καλημέρα, Μαρία μου. Χθες αφέθηκε ελεύθερος. Πραγματικά, ένα θρίλερ το οποίο έχει τελικά αίσιο τέλος. Ο γνωστός επιχειρηματίας Γιώργος Κυπαρίσης, μετά από 2,5 μήνες και σκληρές διαπραγματεύσεις, κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του. Οι απαγωγοί ζητούσαν 2 εκατομμύρια ευρώ από την οικογένεια. Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις και έκκληση της ίδιας της μητέρας, δέχτηκαν να πάρουν το ποσό των 800.000 ευρώ και να αφήσουν τον άνθρωπο ελεύθερο. Βρέθηκε σε ερημική περιοχή του Τατοίου. Εκεί τον άφησαν οι απαγωγοί, ο οποίος μετά πήρε ένα ταξί και κατάφερε να ειδοποιήσει και την αστυνομία και την οικογένεια. Και εδώ τη βλέπουμε, Μαρία μου. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η είσοδος στο σπίτι. Οι δημοσιογράφοι που παρέμειναν απ' έξω τον ρώτησαν για την κατάσταση και πώς είναι. Ο ίδιος είπε θα τα πούμε αύριο, δηλαδή πάμε σήμερα. Να τον ακούσουμε. Όλα καλά. Πώς είστε? Είστε καλά, κύριε Γιώργο? Ήταν περιπέτεια μεγάλη, έτσι. Τι έχετε να πείτε στην οικογένειά σας, σε όλους τους όσους σας βοήθησαν? Παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε αύριο. Και όπως λέγεται, σήμερα αναμένεται να κάνει κάποιες δηλώσεις για όλη αυτή την περιπέτεια. Και βλέπουμε αυτό που είπε ο πατέρας του, ότι τον είχαν ξυρίσει και στο κεφάλι αλλά και στο σώμα, για να μην υπάρχει υλικό DNA, να μην υπάρχουν τρίχες προφανώς στα σημεία που τον μετέφεραν ή τον κρατούσαν. Εδώ είναι το σπίτι το πατρικό. Ναι, είναι το σπίτι το πατρικό, είναι η είσοδός του. Μίλησε και ο πατέρας του, όπως είπες και εσύ. Επέστρεψε ασφαλής. Είναι καλά στην υγεία του και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Να δούμε τι θα πει σήμερα. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ.